Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα που μία από τις πολύ πολύ έτσι σημαντικές ηθοποιούς της γενιάς της την έχουμε εδώ καλεσμένη και την αγαπώ πάρα πολύ κι εγώ, γιατί την έχουμε γνωρίσει μέσα από σημαντικούς ρόλους και είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Είναι η Ρώμα Νέα. Η Ρώμου, καλησπέρα, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ εγώ. Και για τον πρόλογο. Εντάξει, όχι, δεν είναι ο πρόλογος. Όλοι τα ίδια λέμε, γιατί όλοι σε αγαπάμε και έχεις έτσι. Ρε παιδί μου, είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν πολύ καλό όνομα αυτό που λέμε. Και εσύ από τους ανθρώπους που έχεις πολύ καλό όνομα. Δηλαδή, δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος να βρεθεί που να πει κάτι κακό για σένα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό ή κακό, αλλά. Μακάρι να είναι έτσι. Και το συνάφι το δικό σας των ηθοποιών. Παρόλα όσα λέμε, και επειδή ο κόσμος σας αγαπάει, δεν χαρίζει και καλές κουβέντες. Δηλαδή, πίσω στα παρασκήνια ακούς διάφορα. Δεν είναι ότι. Εντάξει, είναι, ξέρεις και τι προσλαμβάνει ο άλλος από σένα. Άμα είσαι και εσύ θετικός, νομίζω θα είναι κακό προαίρετος κάποιος να μιλήσει αρνητικά. Βέβαια, θα μου πεις, άμα θέλει να πει τον κακό τον λόγο οποιοδήποτε, θα τον πει. Mm-hmm. Ελπίζω να μην συμβαίνει. Και χαίρομαι. Εσένα σε πειράζει ο κακός ο λόγος από συναδέλφους σου? Δηλαδή, τι σε ενοχλεί περισσότερο, ο κακός ο λόγος από συναδέλφους, ο κακός ο λόγος από κριτικούς, από τι? Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι οι ηθοποιοί είμαστε μεγάλα παιδιά που μας αρέσουν να μας αγαπάνε. Mm-hmm. Γι' αυτό και όλες λέμε ότι το χειροκρότημα είναι η πιο ισχυρή ανταμοιβή. Αν λοιπόν ξεκινήσω με αυτό, θα πω ότι είναι πολύ λογικό και φυσικό να επιζητώ κι εγώ την αγάπη του κοινού φυσικά, αλλά και των ανθρώπων που με αυτούς συνυπάρχω είτε στη σκηνή, είτε στα γυρίσματα ή οπουδήποτε. Επομένως, φυσικά δεν θα είναι και εύκολο και ευχάριστο να νιώθω ότι ο άλλος δεν με γουστάρει. Σωστό. τώρα παίζεις για δεύτερη χρονιά τη Ρένα, του Κορτό, σωστά. Ναι. Και διάβασα, ρε παιδί μου, ότι. Επειδή είναι μια ιερόδουλη η Ρένα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, ακριβώς. Είναι μια ιερόδουλη. Διάβασα ότι για να μπει στο πετσί του ρόλου, βρήκες κορίτσια τέτοια, ναι, και ναι, μίλησες μαζί τους. Αληθεύει αυτό? Βεβαίως, έτσι. Πώς το έκανες δηλαδή? Κοίταξε να δεις. Είχα πάρα πολύ ανάγκη να βρεθώ μέσα σε ένα χώρο τέτοιο, mm-hmm, για να πάρω λίγο αυτό που λέμε μια γεύση από το τι είναι αυτό το περιβάλλον. Πήγες σε οίκο ανοχής δηλαδή? Βεβαίως. Πήγα λοιπόν σε οίκο ανοχής, με καλοδέχτηκαν. Η φίλη Τατιάνα, η οποία έτσι με δέχτηκε και με φιλοξένησε εκεί, mm-hmm, για τις λίγες ώρες που μίλησα με τις κοπέλες. Ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία, θα σου έλεγα, ήτανε, Γιώργο, γιατί ναι, νομίζω ότι δεν είναι εύκολο να πας σε ένα τέτοιο χώρο και να σε δεχτούν. Είχα την τύχη λοιπόν λόγω της Ρένας να εξήγησα στις κοπέλες το λόγο. Θα παίξει το ρόλο τέτοιο. Ναι, και την αιτία, ας πούμε, που με έφερε εκεί. Γιατί δεν πήγα από περιέργεια ή από διάθεση άλλη. Και μοιράστηκαν μαζί μου πράγματα, νομίζω, αρκετά ενδιαφέροντα. Και ήταν έτσι στοιχεία και μόνο η αίσθηση του χώρου και μόνο η εικόνα αυτών των γυναικών. Σε βοήθησε πολύ στο ρόλο σου. Μου έδωσε κάτι. Τι κατάλαβες από τα κορίτσια αυτά, δηλαδή? Ποια είναι η ψυχοσύνθεση ενός ανθρώπου που κάνει αυτή τη δουλειά, ρε παιδί μου? Κοίταξε να δεις, δεν μπορούσα να ψυχαναλύσω αυτές τις γυναίκες, δεν είναι εύκολο. Ναι. Αλλά αυτό που ήταν σαφές και που το έχω ξαναπεί είναι ότι καμιά από αυτές τις γυναίκες δεν κάνει αυτό το επάγγελμα επειδή το έχει επιλέξει με πάρα πολύ χαρά. Δηλαδή, mm-hmm, δεν ξημερώθηκε μια μέρα. Και είπε, θα γίνω ιερόδουλο. Θα γίνω ιερόδουλο, θα ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο. Mm-hmm. Νομίζω ότι όλα έχουν γίνει εξ ανάγκης και από πολύ δύσκολες διαδρομές. Mm-hmm. Αυτό ήταν και σημείο ταύτισης με το χαρακτήρα που υποδίωμαι στη σκηνή τη Ρένα. Ναι. Γιατί η Ρένα είναι μια ιερόδουλη που από πολύ μικρό κοριτσάκι, από 14 χρονών, η μαμά της την έχει βγάλει στο κουρμπέτι, ας πούμε. Καθώς έκανε μαμά και της, το ίδιο επάγγελμα. Γιατί έκανε την ίδια δουλειά και η μαμά. Βέβαια, ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για δύσκολες εποχές. Μπορεί μια τέτοια γυναίκα, επειδή εσύ το έχεις ψάξει τώρα το θέμα, να φτιάξει κάποια στιγμή τη ζωή της, να παντρευτεί, να κάνει οικογένεια και να αφήσει πίσω της αυτή την περίοδο και να έχει μια φυσιολογική ζωή από εκεί και πέρα, ας πούμε. Ναι, βεβαίως. Μπορεί. Βεβαίως. Εγώ έχω μιλήσει με γυναίκες που έχουν ακολουθήσει αυτό το δρόμο. Κάποια στιγμή έκλεισε αυτό το κεφάλαιο. Ο νυν σύζυγος γνωρίζει όλο το παρελθόν. Γνωρίζει το παρελθόν. Βεβαίως. Και έχει αποδεχθεί αυτή την πορεία. Και έχει κλείσει. Έκλεισε ένα κύκλο. Και μπορεί τελικά μια τέτοια σχέση με μια τέτοια γυναίκα, ας πούμε, να είναι και πιο ουσιαστική, γιατί αν επιλέξει έναν άντρα κάποια στιγμή η γυναίκα αυτή, μπορεί να είναι και πιο πιστή, όχι πιστή με την έννοια της απιστίας, να είναι πιο αφοσιωμένη, ρε παιδί μου, σε αυτό που έχει συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Ναι, συμβαίνει και αυτό που λες. Θα μπορούσε. Δεν ξέρω. Δεν έφτασα μέχρι εκεί. Όχι. Δεν έφτασα τόσο. Εσύ τώρα, Ιρό, είσαι με έναν άνθρωπο πάνω από 20 χρόνια.
Ναι. Με τον άντρα σου. Πρόσχε, οποίος... μην αρχίσει να με ρωτάς για πίστη και απιστία. Όχι, 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 γιατί... δεν θα σε ρωτήσω καθόλου. Θα σε ρωτήσω το άλλο όμως. Ο άνθρωπος σου δεν έχει καμία σχέση με το χώρο. Κάνει άλλη δουλειά. Είναι οπτικός νομίζω. Ναι, ναι, καμία σχέση. Ίσως αυτό είναι που έχει κρατήσει τόσο. Γιατί ρε παιδί μου, δεν ξέρω αν δύο άνθρωποι είναι μπροστά από τα φώτα της δημοσιότητας, πόσο εύκολο είναι μια σχέση να μακροημερεύσει. Εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο νομίζω. Το αποδεικνύει η ιστορία τέλος πάντων. Εμάς μάλλον στάθηκε πιο εύκολο το γεγονός ότι είναι από άλλο χώρο. Ναι. Αλλά είναι πραγματικά έτσι, συμπαραστάτης και αρρωγός σε όλη την πορεία της ζωής μου. Mm-hmm. Και με αντέχει, εν πάση περιπτώσει. Γιατί είσαι δύσκολος άνθρωπος. Κοίταξε να δεις, νομίζω ότι δεν υπάρχει ηθοποιός, δεν υπάρχει καλλιτέχνης μάλλον, να το διευρύνω, που να είναι ένας απλός καθημερινός άνθρωπος. Δεν μπορείς να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν μπορείς να υποδηθείς ένα ρόλο. Δεν μπορείς να είσαι ρένα, άμα είσαι ο πλέον κανονικός άνθρωπος. Mm-hmm. Πρέπει κάτι να υπάρχει στην ψυχή σου, κάποια ρογμή, κάτι που να ψάχνεις, κάτι που να θες, κάτι που να θες να εκφράσεις. Οπότε, με αυτή τη διαδρομή, δεν είναι απλό και εύκολο για έναν άνθρωπο που είναι στη ζωή σου και σε συμπαραστέκεται και τέλος πάντων βιώνει την πραγματικότητα αυτή. Mm-hmm. Η κόρη σου είναι και αυτή καλλιτέχνης. Είναι χορεύτρια, νομίζω. Η κόρη μου ξεκίνησε, ναι, φέτος πολύ δυναμικά, τέλειωσε τη σχολή της, τη Ραλού Μάνου, και ξεκίνησε πραγματικά έτσι, μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα πορεία. Πας, την βλέπεις? Βέβαια, πήγα και την είδα, είναι δυνατό να μην πάω. Πήγα και την είδα στην πρώτη δουλειά που έκανε με τη Σοφία Σπυράτου, στην Οδύσσια. Μετά με τον Τάκη Ζαχαράτο. Πες μου κάτι, πότε έχεις μεγαλύτερη... Και τώρα στην Όμορφη Πόλη. Ναι. Πότε έχεις μεγαλύτερη αγωνία, όταν ας πούμε βλέπεις μια παράσταση της κόρης σου ή όταν έχεις μια πρεμιέρα δικιά σου? Είναι διαφορετικές οι αγωνίες. Όταν έχω δική μου πρεμιέρα, ναι, έχω πραγματικά πολύ μεγάλη αγωνία. Μια εβδομάδα πριν δεν βλέπομαι, είμαι σε πολύ ένταση. Αλλά όταν είναι τώρα η εμπειρία αυτή με τη Φέδρα, ήταν πολύ, πολύ δυνατή. Δηλαδή, ναι, είχα πολύ μεγάλο άγχος να τη δω στη σκηνή, να δω πώς θα είναι. Είχα και άγχος παραπάνω, γιατί καθώς είναι χορεύτρια, πρέπει να είναι σε απόλυτη αρτιότητα και να μην συμβεί κάτι από θέμα τραυματισμού. Οπότε, άλλου είδους αγωνία αυτή. Άλλου είδους αγωνία αυτή. Αυτό που γίνεται τώρα τελευταία, πολλές σειρές να κάνουν remake, ας πούμε, και να κάνουν δεύτερο κύκλο. Επειδή όλοι λέμε για τα Εγκλήματα που ήταν μια αγαπημένη σειρά τότε κτλ. Και έχουν συζητηθεί για το αν θα μπορούσε να ξαναγίνει κτλ. Πώς το βλέπεις εσύ όλο αυτό? Πρέπει οι σειρές να τελειώνουν και να μην ξανακάνουν κύκλους? Ή πρέπει να ανοίγουν και δεύτερη και τρίτη κύκλη, ας πούμε, των σειρών που έχει αγαπήσει πάρα πολύ ο κόσμος? Θα ήθελα να αντιστρέψω την ερώτηση, να την κάνω σε σένα που έχεις τεράστια εμπειρία σε αυτό, να μου πεις τη γνώμη σου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να κλείνουν τα πράγματα. Ναι. Εγώ η δικιά μου γνώμη πια είναι. Και όταν κάνεις μια επιτυχία, την αφήνεις εκεί και πας παρακάτω σε κάτι έτσι, άλλο. Ακριβώς αυτή είναι και η δική μου γνώμη και το έχω πει κιόλας και σε συνεντεύξεις. Αλλά επειδή είναι μια πολύ αγαπημένη σειρά και επειδή πάντα θέλεις από νοσταλγία και μόνο να δεις τη συνέχεια αυτών των ηρώων και αυτών των χαρακτήρων που είχαμε υποδηθεί, νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να την περιμένει ο κόσμος με τεράστια αγωνία. Άρα, εάν γινόταν μια πρόταση τέτοια, δεν θα έλεγες όχι? Από τη στιγμή που αποφασίζαμε να γίνει κάτι καινούριο, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν θα γίνει ξαναζεσταμένο φαγητό, θα είναι κάτι εντελώς καινούριο και με δυναμικές έτσι πολύ ισχυρές, δεν θα ήμουν εγώ τουλάχιστον αυτή που θα σταμάταγα μια τέτοια πορεία. Τηλεόραση, γιατί δεν κάνεις ηρώ? Δεν είχα κάποια πρόταση ενδιαφέρουσα. Δεν είχες καμιά πρόταση ενδιαφέρουσα? Όχι. Αλήθεια? Ναι. Εντύπωση μου κάνει, γιατί είσαι πολύ δυνατό πρόσωπο, ρε παιδί μου. Πώς και δεν είχες καμιά σημαντική πρόταση? Κοίταξε. Και γίνονται δηλαδή, και γίνονται φέτος αρκετά, ναι, ωραία πράγματα. Πολύ ωραία, όχι αρκετά. Πάρα πολύ χαρούμενη που πάει πολύ καλά η μυθοπλασία. Ναι. Πιστεύω ότι θα γίνει. Θα έρθει κάποια ωραία πρόταση ή αν δεν έρθει, θα την εφεύρω εγώ. Τι θα ήθελες να κάνεις, δραματικό ή κωμικό? Κοίτα, μου αρέσουν πάρα πολύ οι ρόλοι που έχουν να κάνουν με τη μετάβαση, τη γρήγορη μετάβαση από το ένα στο άλλο, όπως κάνουμε τη Ρένα. Η Ρένα, νομίζω, ένα ποσοστό της επιτυχίας της, γιατί έχουμε ευτυχήσει να έχουμε μια πολύ επιτυχημένη παράσταση από πέρσι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και φέτος, και φέτος στο Ακροπόλ που παίζουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη. Νομίζω ένα μυστικό είναι και το ότι ο χαρακτήρας αυτός διανύει μια πορεία επί σκηνής μεταξύ δραματικού και κωμικού. Όπως είναι και η ζωή άλλωστε. Ακριβώς. Ακόμα και στα πιο δραματικά πράγματα βρίσκεις το κωμικό στοιχείο. Έτσι. Και στα πιο κωμικά πράγματα βρίσκεις το δραματικό στοιχείο. Έτσι. Μα νομίζω ότι σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια ρογμή. Δεν μπορεί να υπάρχει το γέλιο χωρίς να υπάρχει μια δραματική ρογμή από κάτω.
Και αυτό είναι που κάνει και την ιδιαιτερότητα της στιγμής. Έτσι μάλιστα. Είναι και η παράστασή μας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ. Που ήρθες εδώ και τα είπαμε. Μας καλή επιτυχία στην παράσταση. Σχεδιάστηκε κάτι ακόμα μετά την Ρένα. Τελειώνουμε, κανονικά θα τελειώναμε την Τρίτη που μας πέρασε, αλλά δώσαμε παράταση γιατί το κοινό μας έχει αγαπήσει πάρα πολύ και είμαι πολύ ευτυχής και εγώ και οι αγαπημένοι συνάδελφοι, ο Άγιος Εμμανουήλ, ο Κωνσταντίνος Φάμης και ο Μιχάλης Αβρατόγλου. Mm-hmm. Και οι δύο μουσικοί μας, ο Παναγιώτης ο Τσεβάς και ο Κώστας Νικολόπουλος, είμαστε όλοι παρέα στη σκηνή. Δίνουμε λοιπόν παράταση μέχρι τέλος Φλεβάρι, με πολύ χαρά. Μπράβο. Δευτέρα, Τρίτη, 9 η ώρα στο Ακρόπολ. Και αν μας τιμήσει ο κόσμος και δηλώσει τόση συμμετοχή όσοι μέχρι τώρα, ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι θα συνεχίσουμε κι άλλο. Μακάρι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ρονά. Σε καλά. Και εγώ ευχαριστώ. Πάντα επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Και υγεία.